Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε χθες ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης η προφορική διαδικασία της προσφυγής που κατέθεσε η Φύρομ στις 13 Νοεμβρίου του 2008 κατά της Ελλάδας επικαλούμενη παραβίαση του άρθρου 11 της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 λόγω της τάσης της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2008 στο Βουκουρέστι. Η προφορική διαδικασία θα διαρκέσει ως την Τετάρτη 30 Μαρτίου και θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί αρκετούς μήνες μετά το πέρας της προφορικής διαδικασίας. Είχε προηγηθεί η γραπτή διαδικασία με την υποβολή των γραπτών υπομνημάτων από τα δύο διάδικα μέρη, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από το δικαστήριο με την έναρξη της προφορικής διαδικασίας. Στο ίδιο θέμα τώρα, μετά το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στοχοποιήσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αυτή τη φορά για δηλώσεις του σχετικά με τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τις αντιδράσεις για τη δημόσια παρέμβαση του Θεόδωρου Πάγκαλου σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα για τον Σκοπιανό και τους κυρισμούς στο θέμα της ονομασίας του τότε Υπουργού Εξωτερικών και νυν Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είχε προειδοποιήσει τον κύριο Σαμαρά να μην ανοίξει και δεύτερο μέτωπο μαζί με τα ελληνοτουρκικά. Του είχα πει, λέει ο κύριος Πάγκαλος, πρόσεξε τι πας να κάνεις, γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να έχει δύο μέτωπα. Στοιχειώδης κανόνας για όποιον έχει κάνει φαντάρος είναι να μην βρεθεί μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Εμείς είχαμε το μέτωπο του Κυπριακού, των ελληνοτουρκικών σχέσεων και πήγαμε να ανοίξουμε άλλο ένα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πάγκαλος. Παράλληλα, στήριξε τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριο Κώστα Μητσοτάκη, ότι ήταν ο μόνος, όπως είπε, μαζί με τον ίδιο που είχε ξεκάθαρη θέση για τον Σκοπιανό. Η στάση του κυρίου Πάγκαλου προκάλεσε την οργή της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο εκπρόσωπός της, κ. Γιάννης Μιχελάκης, έθεσε θέμα απομάκρυνσής του από την κυβέρνηση. Η δήλωση βόμβα του κ. Πάγκαλου κατά την αφήγηση του διαλόγου του με τον κ. Σαμαρά είναι η εξής. Και μου είπε πώς θα λέγονται, του είπα άσους να λέγονται όπως θέλουν. Βάλ τους τώρα έναν προσδιορισμό, πες τους ότι επειδή θα μπερδεύεστε με την ελληνική Μακεδονία, θέλουμε να λέγεστε Μακεδονία των Σκοπίων ή Βόρεια Μακεδονία κτλ. Αυτό δεν συζητάμε μετά από 20 χρόνια ταραχή και ζημιές για την εξωτερική μας πολιτική και τη διεθνή μας θέση. Αυτό είπε ο κ. Πάγκαλος. Την οργισμένη αντίδραση τώρα του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Όπως είπε, η κοινική ομολογία του κυρίου Πάγκαλου επιβεβαιώνει απλά όλους εμάς που εδώ και χρόνια βλέπουμε τους εφιάλτες να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και να ταυτίζουν τον πατριωτισμό με τον εθνικισμό, μασκαρεσμένοι σε προοδευτικούς. Ας γνωρίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πως εμείς οι Μακεδόνες δεν πουλάμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, δεν χαρίζουμε το όνομά μας στους παραχαράκτες, την ιστορία σου. Εμείς οι Μακεδόνες που ακόμη παλεύουμε για τη γελία αυτή η υπόθεση, καλούμε τον κύριο Πάγκαλο να παραιτηθεί εδώ και τώρα. Σας περιμένουμε, κύριε Πάγκαλε, στη μία μοναδική και ελληνική Μακεδονία να ανηφορήσετε μέχρι τη Βεργίνα, την πρωτεύουσα των Μακεδόνων, για να δείτε με τα μάτια σας πώς τεκμηριώνεται η ελληνικότητα της Μακεδονικής γης. Θα έχουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα αλλάξουμε θέμα για την ώρα. Σε μόνιμη πληγή τίνει να εξελιχθεί για τη Θεσσαλονίκη το θέμα των σκουπιδιών. Τα απορρίμματα σχηματίζουν βουνά, ενώ μόλις 15 απορριμματοφόρα προσπαθούν να βάλουν μια τάξη και να καθαρίσουν τους δρόμους της πόλης. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν τα απορριμματοφόρα στέγνωσαν από βενζίνη και δεν βγήκαν για αποκομιδή. Το ζήτημα λύθηκε καθώς υπήρξε συμφωνία της διοίκησης του Δήμου με την εταιρεία πετρελαίου, στην οποία υπάρχει συσσωρευμένη οφειλή της τάξης των 700.000 ευρώ, και έτσι τα απορριμματοφόρα επέστρεψαν και πάλι στους δρόμους. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο επιδείνωσε την κατάσταση με αποτέλεσμα οι κάδοι να ξεχυλίζουν από σκουπίδια, γεγονός που προκαλεί τη δυσφορία των πολιτών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ελπίζουμε να καθαρίσουμε την πόλη. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους υπάρχουν περίπου 600 με 700 τόνοι σκουπιδιών, δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Στάθης Αβραμίδης. Πλην των καυσίμων, το πρόβλημα εντείνεται λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθώς έληξαν οι οκτάμινες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα και οι νέοι συμβασιούχοι θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα. Στα 145 εκατομμύρια ευρώ φτάνουν τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Μπουτάρης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, Χασδάη Καπών, για την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για διαφθορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αδιαφορία στη διαχείριση και από έλλειψη πρόθεσης να αλλάχθεί το σκηνικό από την παρελθούσα διοίκηση, ενώ προανήγγειλε ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσει τις απώλειες από την κακοδιαχείριση. Ο κ. Καπών μίλησε για 38 λάθη στην οικονομική διαχείριση από την προηγούμενη διοίκηση, τα οποία προκαλούν έκπληξη και προβληματισμό. Μεταξύ των θεμάτων οικονομικής λειτουργίας που παρατηρήθηκαν,
Υπάρχουν τα εξής. Δεν υπήρχε μηχανογραφημένο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το Ταμείο του Δήμου έκλεινε κάθε χρόνο με καρφωτές λογιστικές εγγραφές. Βρέθηκαν τιμολόγια που δεν είχαν καταχωριστεί. Δεν υπήρχε μητρώο και σύστημα παρακολούθησης παγίων στοιχείων, ούτε μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης των αποθηκών. Αλλάζουμε θέμα. Δεν παρέχεται δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, υπογραμμίζει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόγιος και για τους συμβασιούχους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ντόγιος υπενθυμίζει ότι για την κάλυψη των αναγκών ο Δήμος πρέπει να αποστείλει στο Υπουργείο τα αιτήματά του για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Σχετικό έγγραφο με την υπόμνηση αδυναμίας μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου απέστειλε ο Υφυπουργός στη Βουλή έπειτα από ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Καλαφάτη. Θα πάμε τώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψωμιάδη. Να είστε καλά, κύριε Λαζάρου. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω σε επικοινωνία χθες μαζί σας. Αντιλαμβάνεστε υποχρεώσεις πολλές, 7 νομίες. Σας ακούω. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Ψωμιάδη. Σε κάθε περίπτωση είστε σήμερα μαζί μας. Κύριε Ψωμιάδη, εγώ δεν θα ήθελα... Για να κάνουμε και ρεπορτάζ, μόλις πριν από λίγο έφυγα από μια συνάντηση που είχαμε προγραμματισμένη με τον πρόεδρο του λιμανιού, τον Στέλιο Αγγελούδη, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς διοίκησης και ιδιαίτερα του κυρίου Αγγελούδη να αναβαθμίσουμε το λιμάνι, να προβάλλουμε τον τόπο μας, να προβάλλουμε το λιμάνι, να προωθήσουμε αυτό που 20-30 χρόνια λέμε τον έκτο προβλήτα, αλλά και να φέρουμε και κουραζερόπλια και περισσότερα. Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα και εγώ τώρα. Βαπόρια θα έρχονται, τώρα το να αναβαθμίσουμε το λιμάνι. Κοιτάξτε, καράβια θα έρχονται. Σε ό,τι αφορά το κουραζερόπλια, ήδη εχθές ήρθε ένα μεγάλο Ισραηλινό κουραζερόπλιο. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε μία αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Ένα 20-25% παραπάνω. Είναι μακάρι, μεγάλο ποσοστό. Μακάρι, μακάρι. Όλα αυτά, κύριε Ψωμιάδη, σε κάθε περίπτωση είναι προς θετική κατεύθυνση για την πόλη και γενικότερα για την Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα. Κύριε Ψωμιάδη, δεν θέλω να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κύριος Πάγκαλος προχθές. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είπε ο κύριος Νίμιτς. Θα μου επιτρέψετε. Εάν εσείς θυμώσατε και καλά κάνατε με αυτά που είπε ο κύριος Πάγκαλος, εγώ θυμώνω καθημερινά. Διότι φαίνεται πως η ελληνική πολιτεία, η ελληνική διπλωματία, δεν ξέρω, μάλλον κοιμάται. Και αυτοί που δεν κοιμούνται είναι οι Έλληνες ομογενείς. Διότι πριν από περίπου 10 ημέρες ο ειδικός διαμεσολαβητής, ο Μάθιου Νίμιτς, είπε ότι οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι και ότι πολύ πολύ κακώς αρχαιοποιούν τον πολιτισμό τους και πολύ κακώς χρησιμοποιούν τα μακεδονικά σύμβολα. Αυτό το είπε στους Έλληνες ομογενείς της Παρμακεδονικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Οι Έλληνες ομογενείς, επειδή δεν κοιμούνται όπως οι Έλληνες διπλωμάτες, θα μου επιτρέψετε να τα λέω χήμα, κατέκλυσαν το διαδίκτυο με αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Νίμιτς. Σκοπιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπάθησαν να αποσπάσουν από τον κύριο Νίμιτς μια δήλωση διάψευσης, ότι δεν το είπα. Ο κύριος Νίμιτς δεν τους έδωσε, δεν τους έκανε το χατήρι να διαψεύσει ότι το είπε αυτό το πράγμα, κύριε Ψωμιάδη. Και πάλι σας λέω ότι εγώ θυμώνω, διότι κανένας από πλευράς της ελληνικής διπλωματίας, της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν εκμεταλλεύτηκε, δεν σήκωσε, δεν πήρε αυτή την μπάστα από τον κύριο Νίμιτς για να κάνει οτιδήποτε. Ορίστε, έχετε απόλυτο δίκιο, δύο λεφτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πριν μία εβδομάδα περίπου ο κύριος Νίμιτς, αναφερόμενος προς το Μαγένεια για το Σκοπιανό, κατά περίεργο τρόπο, καταλαμβάνεστε γιατί μέχρι τώρα θέση του κύριου Νίμιτς ήταν ύποπτες, κατά περίεργο τρόπο είπε αυτό που τονίσατε προηγουμένως, ότι οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι. Τώρα, το τι κάνουν οι Έλληνες αξιωματούχοι είναι γνωστό. Το θέμα των Σκοπιανών δεν τελειώνει εδώ, ξεκίνησε πριν πολλές δεκαετίες, αδιαφορήσαμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν μας φταίει κανένας Σκοπιανός, μόνοι μας τρώμε τη σάρκα μας. Εχθές ξεσάλωσε ο κύριος Πάγκαλος, θεωρώντας ότι η χώρα και η Μακεδονία είναι ιδιοκτησία δικιά του, της οικογένειάς του. Αναφέρει και ότι πρέπει τα Σκόπια να τα ονοματίσουμε με τη λέξη Μακεδονία. Προσέξτε, εγώ αυτή τη φασιστική αλήθεια δεν τη δέχομαι.
Αυτές τις θέσεις του κυρίου Πάγκαλου δεν τις δέχομαι. Και ποιος είναι ο κύριος Πάγκαλος? Ρωτώ όλους τους τηλεθεατές σας. Ποιος είναι ο κύριος Πάγκαλος? Εμείς πολιτικοί τι είμαστε? Ανώτεροι των πολιτών, ανώτεροι των γονών μας, ανώτεροι της ιστορίας? Αν δεν υπήρχε ο λαός θα μας γνώριζε κανείς? Στο κάτω-κάτω ο κύριος Πάγκαλος πριν 3 μήνες είπε ότι το μνημόνιο είναι ευτυχία για τον ελληνικό λαό. Το θεωρώ ότι πνευματικά είναι διεστραμμένος. Το τελευταίο καιρό επαναλαμβάνω, ξεσάλλως και εξάλλου, δεν είναι τυχαίο. Και τίποτε δεν λέει τυχαία ο κύριος Πάγκαλος. Ξέρει τι λέει, πότε το λέει και γιατί το λέει και ποιους ή ποιον εκφράζει. Σίγουρα όμως μέσα από τα site, μέσα από το διαδίκτυο, η ελληνική πολιτεία είναι απούσα. Κύριε Λαζάρου, η Μακεδονία, να ξέρετε, δεν πουλείται, δεν νοικιάζεται, δεν παραχωρείται. Τέλος, το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι εις βάρος της χώρας μας θα αποδειχθεί ότι είναι παιχνίδι προδοσίας. Κύριε Ψωμιάδη, έχω την αίσθηση, αλλά και κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει η στάση των Αμερικανών απέναντι στα Σκόπια. Αυτό δεν το ξέρω. Ήμουνα πριν μία εβδομάδα στον Καναδά, δεν αντελήφθηκα κάτι τέτοιο και μίλησα με πολλούς συμπατριώτες μας. Σας θυμίζω όμως, γιατί το ξέχασα, ότι ο ηγέτης του Πασόκ, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, το 1990 έκανε μία δήλωση ότι δεν πρόκειται ως πρωθυπουργός να... τον όρο Μακεδονία, τον οποιοδήποτε όρο, τον όρο Μακεδονία για τα Σκόπια. Αυτό για το υπενθυμίσουμε στην κοινωνία και στο γιο του Γεωργάκη Παπανδρέου. Μάλιστα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι κάτι δεν έδωσαν οι Σκοπιανοί, κάτι αρνήθηκαν στους Αμερικανούς. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η τοποθέτηση του κυρίου Νίμιτς, ο οποίος θα πρέπει να σας πω όμως ότι μπορεί να έχει πει όσα έχει πει. Έχει παραδεχτεί όμως πολλές φορές ότι γνωρίζει την ιστορική αλήθεια. Αυτό το έχει πει. Το έχει πει και στους Έλληνες ομογενείς. Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει. Ίσως, κύριε Ψωμιάδη, το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το εκμεύσουμε εμείς. Δηλαδή, δεν μπορεί σε μια συνάντηση που έγινε με Έλληνες ομογενείς να του κάνουν μια ερώτηση και να απαντάει με αυτόν τον τρόπο και το προηγούμενο διάστημα να μην το ρώτησε κανένας από αυτούς που πηγαίνουν να το δουν από την Ελλάδα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Θα δείτε δηλώσεις επίσημες ή ανεπίσημες, δεν έχει σημασία, των Σκοπιανών που λένε ότι αυγούκιος που η Μακεδονία είναι ελληνική, ότι η Μακεδονία δεν υπήρξε ποτέ ελληνική, ότι η Ελλάδα εδώ και 2.800 χρόνια συνορεύει προς τα βόρεια με τη Μακεδονία. Με συγχωρείτε, εδώ δεν παίζουμε, εδώ δεν είναι το οικονομικό το θέμα, είναι εθνικό και με τα εθνικά θέματα δεν δικαιούται κανείς να παίξει. Όχι, τα λέω αυτά γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο διαδίκτυο, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στα ξένα πανεπιστήμια. Τι έχουμε κάνει για το θέμα της Μακεδονίας? Τίποτα, και το είπατε πολύ σωστά στην αρχή, τίποτα. Αδιαφορούμε. Έτσι είναι. Εγώ ήθελα να πω και το εξής, ότι αυτό που είπε ο κύριος Νίμιτς τις προάλλες, το οποίο βεβαίως και έχει απόλυτο δίκιο, το έχει πει και ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο κύριος Γκλιγκόροφ. Το έχει πει, έχει κάνει δήλωση επίσημη σε τηλεοπτικές κάμερες. Έχει πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, είμαστε Σλάβοι, δεν είμαστε απόγονοι των Μακεδόνων. Το θέμα είναι τι λέμε τώρα, όχι τι λέγαμε πριν 20 χρόνια. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει, και εδώ θέλω να φτάσω, κύριε Ψωμιάδη, στο YouTube, αν πληκτρολογήσει τη λέξη Γκλιγκόροφ,